Είναι άραγε η αντισταθμιμέτρηση, είναι το Final Countdown της Ευρώπης. Με αυτά, με την παρέμβαση, την πολύ ηχηρή που έκανε ο Ντράγκη στην έκθεση την τελευταία για τα 800 δις, με αυτά που στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με επιστολές πριν από μερικούς μήνες, να πρέπει να παρέμβει η Ευρώπη στο θέμα της ακρίβειας, πρέπει να παρέμβει τώρα η Ευρώπη στο θέμα της ενέργειας. Καλημερίζουμε τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, ομότιμο καθηγητή πολιτικής επιστήμης και πρώην πρίτανης του Πάντιου Πανεπιστημίου, να μιλήσουμε για την Ευρώπη, γιατί είναι ευρωπαϊστής ο άνθρωπος. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Πολύ καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλή σας μέρα και για σας και τους ακροατές μας. Είναι η αντιστροφή μέτρηση. Η Ευρώπη δυστυχώς κινείται με την όπιση, θα έλεγα. Δηλαδή δεν ανταποκρίνεται στον στοιχειώδη στόχο ο οποίος ετέθη εξ αρχής και που για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα βεβαίως τον ακολουθούσε. Βρισκόμαστε σήμερα σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι, το οποίο συνίσταται στο γεγονός ότι η Ευρώπη δεν θέλει να εξελιχθεί πολιτικά. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί πρέπει να διευκρινίσω πως το πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι οικονομικό. Η οικονομία αναδεικνύεται σε πρώτο πλάνο επειδή υπάρχει το πολιτικό πρόβλημα και δημιουργεί το αδιέξοδο. Η Ευρώπη λοιπόν στην πρώτη περίοδο δημιουργήθηκε ως ένα πολιτικό σύστημα χωρίς κράτος. Ήταν μάλιστα μια λιγότερο και από πολιτικό σύστημα, ένα οικονομικό σύστημα. Εξελίχθηκε σε πολιτικό σύστημα. Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, να θυμίσουμε την ΕΟΚ, έτσι. Βώς. Ναι. Εξελίχθηκε λοιπόν σε ένα πολιτικό σύστημα που όμως δεν απέκτησε τη δομή του κράτους. Και επομένως αυτό δημιουργεί ένα μείζον πρόβλημα. Ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι ακόμη και ως πολιτικό σύστημα δεν περιέχει την κοινωνία το εσωτερικό της, ακόμα και για την νομιμοποίηση, την εκλογική νομιμοποίηση του πολιτικού προσωπικού. Να, όταν λέμε Ενωμένη Ευρώπη, γιατί το ακούμε, Ενωμένη Ευρώπη, πώς μπορούμε να μιλάμε για μια Ενωμένη Ευρώπη που υπάρχουν αυτοί και οι άλλοι, η πρώτης κατηγορίας, η δεύτερης κατηγορίας, μια Ευρώπη που δεν στηρίζει ουσιαστικά, έχει απομακρυνθεί εντελώς από την κοινωνία της, του κάθε λαού, του κάθε μέλους ξεχωριστά. Βορεινότη. Δεν στηρίζει τους λαούς της. Είδαμε τη στάση της Ευρώπης απέναντι στους αγρότες. Βλέπουμε τη στάση της Ευρώπης απέναντι στην ακρίβεια, απέναντι στην ενέργεια. Και όταν, μεταναστευτικό. Μεταναστευτικό. Βλέπουμε μια Ευρώπη που αυτός που μπορεί, κάνει ό,τι θέλει. Άρα για ποια Ενωμένη Ευρώπη μιλάμε? Ακριβώς αυτό εννοώ, ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολιτικό σύστημα χωρίς να περιέχει τη θέσμηση της έννοιας κράτος και όταν απουσιάζει από τους θεσμούς της ακόμα και η εκλογική νομιμοποίηση εκ μέρους της κοινωνίας, σημαίνει ότι αφήνεται το έδαφος ελεύθερο στους συσχετισμούς. Ποιος είναι ο πιο δυνατός να επιβάλλει τη βούλησή του και να προβάλλει το δικό του εθνικό συμφέρον ως πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συμβαίνει σήμερα λοιπόν. Και στο πλαίσιο αυτό δεν μπορεί να μιλήσει κανείς για κοινές πολιτικές. Είναι χαρακτηριστικό, γιατί είναι νομίζω χθεσινό ή προχθεσινό, ότι η ανακοίνωση που βγήκε σε σχέση με ό,τι συμβαίνει στην Ουκρανία δεν προήλθε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της, αλλά από τρεις μεγάλες χώρες, εκ των οποίων η μία δεν είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Γερμανία, Γαλλία και Αγγλία. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι σε αυτό το πλαίσιο που οι διακρατικές σχέσεις δεν ενσωματώνονται στο πολιτικό σύστημα αλλά είναι κυρίαρχες και διαμορφώνουν τις πολιτικές της Ευρώπης, το μόνο που μπορούν να επιτύχουν είναι έναν διαγωνισμό ηγεμονίας στο εσωτερικό της Ευρώπης. Δημιουργούνται συμμαχίες ορισμένων χωρών του Βορρά εναντίον του Νότου, να διαμορφώσουν δηλαδή τους όρους μιας εσωτερικής ηγεμονίας, χωρίς όμως να έχουν και πολιτικές μεγάλου διαμετρήματος. Ναι, αλλά ο κόσμος όταν λέει ότι ανήκω στην Ευρώπη,
Υποτίθεται ότι ανήκει σε ένα σύνολο, έτσι, που δεν εξυπηρετεί, ας πούμε, τη Γερμανία μόνο ή το Βορρά ανάλογα με τις ανάγκες αυτού του κομματιού. Η Ευρώπη μας θυμάται όταν θέλει να πάρει από μας, εμάς της τρίτης διαλογής, έτσι, και μας αγνοεί όταν πρέπει να μας στηρίξει. Άρα ποια ενωμένη Ευρώπη, πού ανήκουμε εμείς τώρα ξαφνικά, ποιο είναι το νέο δεδομένο? Ανήκουμε στη Δύση που έχει βγει. Ανήκουμε στη Δύση. Ναι. Να προσθέσω όμως κάτι, ότι αυτοί οι συσχετισμοί που λειτουργούν εις βάρος μας και που ουσιαστικά δημιουργούν όρους εσωτερικής ηγεμονίας στην Ευρώπη αντί για συνέργειες, έχουν δύο συντελεστές. Ο ένας συντελεστής είναι ο ηγεμόνας που θέλει να ηγεμονεύσει και ο άλλος είναι αυτός που του αρέσει ή δημιουργεί τις προϋποθέσεις να ηγεμονευτεί. Μην ξεχνάμε ότι, παραδείγματος χάρη, την κρίση του 2008-2009 δεν την είχε μόνο η Ελλάδα, την είχαν και πολλές άλλες χώρες. Πώς συνέβη λοιπόν και η Ελλάδα σύρθηκε και σύρεται ακόμη σε μια άθλια κατάσταση για την οποία επωφελούνται βεβαίως χώρες του Βορρά? Έχει αποεθνικοποιηθεί η οικονομία της, δεν έχει πολιτικές να εφαρμόσει για το δικό μας συμφέρον, συμβάλλοντας ακριβώς και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Μπορώ να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα. Φάρμακο. Πώς λύνεται αυτό το ζήτημα? Με το 800 του Ντράγκη δεις ή κάπως αλλιώς? Ακριβώς. Ο Ντράγκη είπε κάτι αυτονόητο. Για να υπάρξει ανάταξη της Ευρώπης, οικονομική ανάταξη και ανταγωνιστικότητα, πρέπει να γίνουν επενδύσεις. Οι επενδύσεις στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγγνώμη, αυτό θα μας ενώσει? Όχι. Θα μας κάνει πιο σεβαστούς τους Γερμανούς, ή οι Γερμανοί και οι Γάλλοι θα μας κάνουν. Επιτρέψτε μου να πω τη φράση. Επιτρέψτε μου, κακή φράση, αδόκιμη. Η τσάτσι της Ευρώπης είναι. Με συγχωρείτε. Δηλαδή θα έρθουν εδώ, θα επενδύσουν και εμείς ξαφνικά θα έχουμε κερδίσει στη θέση μας απέναντι στην Ευρώπη? Εμείς πού θα είμαστε απέναντι σε αυτές τις επενδύσεις? Περιφερειακές πολιτικές. Πολιτικές ευρωπαϊκές. Ναι, αλλά δεν είδα ευρωπαϊκές πολιτικές. Εγώ το ξαναλέω. Όταν έχεις να κάνεις. Είδαμε τι γινόταν στην Ευρώπη με τους αγρότες, έτσι, με την αγροτική οικονομία, με τους κτηνοτρόφους. Φτάσαμε να ψάχνουμε στη χώρα μας να βρούμε σπόρους από ελληνικές πατάτες. Δεν καλλιεργούμε τίποτα πλέον. Δηλαδή, αφήνουμε να μαραζώνουν τα χωράφια μας. Έτσι δεν είναι? Οι κτηνοτρόφοι μας είναι αβοήθητοι. Και μιλάμε τώρα για ποιες πολιτικές? Τι επένδυση θα είναι αυτή που εμάς θα μας βγάλει από αυτό το αδιέξοδο? Ακούστε λίγο. Εδώ υπάρχουν δύο επίπεδα προσέγγισης. Το ένα είναι ότι εξεγέρθηκαν οι αγρότες διότι στις Βρυξέλλες τους αγνοούν. Ακριβώς. Εκτός τόπου και χρόνου στις πολιτικές τους. Και το δεύτερο είναι ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν μεταβάλει την επικράτεια σε έρημη χώρα. Με πλήθος πολιτικών που δεν ενέχεται εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η ίδια η άρχουσα τάξη των Αθηνών. Θέλω όμως να πω το εξής που έχει πολύ μεγάλη σημασία, νομίζω, στο τι μπορεί να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Μέχρι τώρα μιλούσανε, γιατί έχει ξεχαστεί αυτό, για εμβάθυνση της Ευρώπης. Και εννοούν ότι πρέπει να συγκεντρώσει περισσότερες εξουσίες η περιοχή των Βρυξελών. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, διότι θα θεσμοθετήσει αυτό που συμβαίνει σήμερα. Αυτό που πρέπει να γίνει, εάν θέλουμε να υπάρξει μια Ευρώπη που θα συμπεριλαμβάνει τους λαούς της και θα ασκεί πολιτικές επικράτειας ευρωπαϊκής και όχι πολιτικές ηγεμονίας, χρειάζεται να ενσωματωθεί ο κοινωνικός ιστός των χωρών στο ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Να λογοδοτούν και να αισθάνονται οι κύριοι των Βρυξελών την ανάσα των ευρωπαϊκών κοινωνιών σε θεσμική βάση. Το ίδιο που θα πρέπει να γίνει βεβαίως και μέσα στις καθεμία από τις χώρες μέλη. Αυτό είναι κεντρικό ζήτημα το οποίο το επιβάλλει μεταξύ των άλλων όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει θεσμοθετήσει ουσιαστικά τη διεθνή των αγορών, αλλά το επιβάλλει και η παγκόσμια τάξη σήμερα να ανασυγκροτηθούν πολιτικά με τη συμμετοχή των κοινωνιών
οι χώρες, δηλαδή τα πολιτικά του συστήματα. Πάντως, εγώ, κύριε καθηγητά, για να αισθανθώ πολίτης της Ευρώπης, θα θέλω την Ευρώπη να είναι κοντά στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους μου, στους βιοτέχνες, στις βιομηχανίες μου και να μην είμαι η μπαταρία της Ευρώπης και το ξενοδοχείο της. Αυτό δεν θα γίνει εάν δεν έχει κανείς τις αποφάσεις. Όσο οι αποφάσεις παίρνονται από ένα κλειστό κύκλο που δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, αυτό θα συμβαίνει. Πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ζήτημα συσχετισμών. Και αν το πολιτικό σύστημα δεν προνοεί για να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των ισχυρών και των ασθενών, που είναι οι χώρες, μεταξύ των ισχυρών της οικονομίας και των κοινωνιών, μεταξύ των περιφερειών και ούτω καθεξής, αν δεν προνοεί δηλαδή θεσμικά να διαμορφώνονται αυτές τις ισορροπίες, αυτά θα είναι τα αποτελέσματα και στο τέλος θα φτάσουμε να γίνουμε και υποτελείς των υπερδυνάμεων, όχι μόνο να διαλυθούμε. Κύριε Κοντογιώργη, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Γιώργος Κοντογιώργης, ομόδιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης και πρώην πρίτανης Παντίου Πανεπιστημίου, την ώρα που ο κ. Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου μας θυμίζει κάτι που έχει σχέση με τον Ντράγκη. Απέκλεισε την Ελλάδα από το πρόγραμμα ενίσχυσης των προβληματικών χωρών με το πρόγραμμα QE, το Quantitative Easing, ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Καλά κάνετε και μας το θυμίστε, κύριε Παπαζαχαρίου. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.